Για να κλείσουμε έτσι πιο χαρούμενα, θέλω να πάω στη Μύκονο. Ο Πέτρος Νάζος είναι διάσημος συνάδελφός μου, διότι εργάζεται στο Μύκονος Live TV και όσοι παρακολουθούν τα κοσμικά τον έχουν δει σίγουρα, γιατί νομίζω ότι παίζετε χωρίς ανταγωνισμό. Επειδή είστε και εκεί, έχετε όλη τη δημοσιότητα της Μυκόνου αποκλειστικά δική σας. Είναι κάτι που το κυνηγάω πάρα πολλά χρόνια και να ξέρετε ότι είμαι ο μοναδικός στον κόσμο που καταγράφω επώνυμους τόσο συχνά. Βέβαια, αφού δεν υπάρχει άλλος ο οποίος κάνει. Δεν είναι τόσο εύκολο, έχω να σας πω. Έχω φάει τρομερά ξενύχια για να κάνω ένα θέμα. Είμαι σίγουρος. Έχω αποφύγει πάρα πολλούς σωματοφύλακες. Έχω πάει με σκάφη να βρω τη Μόνικα Μπελούτσι, τον Ντομ Χάνκ στην Πάρο, στην Αντίπαρο. Σας έχουν γενικά τραμπουκίσει ποτέ? Βέβαια, πολλές φορές. Τι να σας πω, ειδικά με τον Λεωνάρντο Ντικάπριο, να φανταστείτε η ασφάλεια του έψαχνε και τις ταράτσες για να μην τον τραβήξουμε. Και στα σοκάκια δίναν κάτι αγωνιές στον κόσμο που πραγματικά ανήσουν. Δεν κινείται κανείς νομικά για αυτή την αυθαιρεσία τους. Κοιτάξτε, δεν είναι τόσο έτσι βαριά τα χτυπήματα, είναι ψιλοσπροξήματα. Και καταλαβαίνετε, ναι, σε σχέση με τον Τζεφ Μπέζο που οι σεκιουριτάδες του ήταν πάρα πολύ ευγενικοί, υπάρχουν και μερικοί Έλληνες σεκιουριτάδες οι οποίοι δεν είναι ευγενικοί, είναι αγενείς, έχω να πω. Ποιοι είναι πιο, πώς να το πει κανείς, πιο κοσμικοί? Ποιοι έχουν μεγαλύτερο τουπέ, οι ξένοι stars ή οι Έλληνες stars που έρχονται στη Μύκονο? Οι Έλληνες, καλέ, οι Έλληνες. Εδώ με τον Elon Musk παίξαμε σφαλιάρες πριν 2 χρόνια. Ελπίζω μεταφορικά να το λέτε. Μεταφορικά, ναι, γιατί θέλω να σας πω ότι πάρα πολύ μεγάλα ονόματα και από ηθοποιούς που έχω γνωρίσει. Τι να σας πω, είναι πολύ φιλικοί, πολύ ευγενικοί, ανταλλάσσουμε κουβέντες, ξέρουμε ότι αυτή είναι η δουλειά τους. Δεν θα σου βάλουν ποτέ το χέρι του στην κάμερα να σου κάνουν κάτι χαζά, ας πούμε, και τέτοια. Οι Έλληνες το κάνουν. Είναι τρομεροί επαγγελματίες. Εντάξει, οι Έλληνες καμιά φορά σε παίρνουν πίσω, σου λένε, α, δεν μ' άρεσε, ας πούμε, η σκιά, δεν μ' άρεσε η κοιλιά μου, δεν μ' άρεσε, δεν μ' άρεσε το άλλο, κατέβασε, το ξέρετε τώρα. Η απάντηση είναι κάντε γυμναστική για την κοιλιά. Θέλω λοιπόν τώρα να πάμε στο επίμαχο θέμα, το οποίο δεν είναι άλλο από το τι συνέβη σε αυτή τη δημοπρασία για την παραλία Καλό Λιβάδι, όπου έγινε η διαδικασία και οι προσφορές ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο ευρώ για μια σεζόν. Καλά τα λέω? Όταν μου το είπανε δεν το πίστεψα. Λέω, πλάκα μου κάνουνε, θα είναι fake news. Όμως διάβασα τη χαρακτηριστικά τη δημοπρασία και την περιγραφή, όπου είναι 500 τετραγωνικά το ένα κομμάτι και 500 το άλλο. Συγκεκριμένα το ένα κομμάτι νοικιάστηκε για 920.000, το άλλο για 800 κάτι. Κοντά στο 1 εκατομμύριο, λέμε εμείς, σαν τίτλο. Και πάθαμε σοκ, διότι δεν μπορούν να βγουν αυτά τα λεφτά μόνο από τις ξαπλώστρες. Δηλαδή, ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας δεν μπορεί να βγουν. Εξαρτάται πόσο θα έχει την ξαπλώστρα. Γιατί δεν μπορούν, αν έχει την κάθε ξαπλώστρα 10.000 ευρώ, δεν είναι λογιστικά. Εντάξει, αν την κάνει μόνο για τον Τζεφ Μπέζο και για το σεΐχι της Αραβίας, ναι, βεβαίως και θα βγει. Αλλά έχω να πω ότι είναι μια πολύ κακή τάση. Γιατί είναι κακή, γεμίζουν τα δημόσια ταμεία, γιατί να είναι κακό? Μια χαρά μου ακούω. Όχι, δεν είναι καλό αυτό. Είναι μπούμερα η ακρίβεια, η οποία έχει μια ξαπλώστρα στη Μύκονο και φτάνει πολλές φορές στη διπλάσια τιμή ενός δωματίου. Αλλά εγώ θα σας πω ότι είναι ένα πολύ κακό κοινωνικό φαινόμενο. Εχθές μίλαγα με ένα φίλο μου, ο οποίος έχει στην Τίνο ξαπλώστρες, ένας ντόπιος, ένα νέο παιδί που δίνει την ψυχή του για τους πελάτες του. Και μου λέει, Πετράκη, του χρόνου δεν υπάρχει περίπτωση να τις χτυπήσω στη δημοπρασία. Θα έρθει ένας τάδε κύριος με μια τάδε εταιρεία που μπορεί να κάνει και ξέπλυμα, μπορεί να κάνει διάφορα και θα μου πάρει το ψωμί μου. Είναι ένα πολύ κακό φαινόμενο αυτό το πράγμα με τις δημοπρασίες. Και πώς αλλιώς να γίνει? Ορίστε. Πώς αλλιώς να γίνει όμως? Είναι ένας τρόπος διαφάνειας. Δεν είναι ωραίο να διώχνουμε τα παιδιά από τον τόπο, όπως και εμάς τους Μυκονιάτες. Πού ξέρουμε εμείς τι είναι από πίσω? Φαντάζομαι ότι ξέρουν αυτοί οι οποίοι διενεργούν τη δημοπρασία, κύριε Νάζο. Η νομιμότητα είναι κάτι το οποίο τηρείται σε αυτές τις περιπτώσεις και αν δεν τηρείται, πάντα μπορεί να προσφύγει κανείς. Μιας και το είπατε όμως και θέλω να κλείσουμε έτσι, είναι εντυπωσιακά τα ποσά, πραγματικά είναι εντυπωσιακά, ζαλίζουν θα έλεγε κανείς, γιατί πρέπει να συνυπολογίσει κανείς και τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης και τους φόρους πρέπει να αποδώσει.
Δεν καταλαβαίνω πόσα κέρδη μπορούν να έχουν. Θα καταλάβω ίσως. Και να πω και κάτι. Ελάτε. Δεν είναι δύο σεζόν. Ακόμα δεν έχει βάλει ο άνθρωπος τις ομπρέλες του. Που σημαίνει ότι τη μισή σεζόν φέτος την έχασε. Σωστά. Γι' αυτό λέω ότι δεν βγαίνουν τα νούμερα. Ωραία. Άρα αφήνεται και υπόνοιες ότι μπορεί και μαύρο χρήμα, ας πούμε, να έρχεται εκεί με κάποιο τρόπο και να χτυπάει τις δουλειές. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο και με αυτό θέλω να κλείσουμε. Πόσο κοστίζει, ποιο είναι το εύρος της ξαπλώστρας φέτος στη Μύκονο, από πόσο μέχρι πόσο? Φέτος βρίσκεις από 50 ευρώ, διότι ανέβηκαν οι τιμές από την κτηματική υπηρεσία και από το Δήμο Μυκόνου πέρσι 200% μέχρι 300 ευρώ. Και υπάρχουν και κάποια... Το σέτι ή μία? Τα οποία δεν είναι ξαπλώστρα. Ορίστε. Το σέτι κάθε μία. Το σετ. Α, το σετ. Πάλι καλά. Ναι, και υπάρχει και με 600 που είναι στυλ κρεβάτι, είναι κάτι μεγαλύτερο από ξαπλώστρα. Απλά πλέον όλο αυτό έχει γυρίσει μπούμεραγκ, διότι στο Ντουμπάι έχει το 1 τρίτο στο καλύτερο μαγαζί, δεν θέλω να πω ποια είναι η ονομασία. Ναι, αλλά η Μύκονος είναι πιο ωραία από το Ντουμπάι. Καλά, συμφωνώ. Δεν αντιλέγω. Απλώς οι Άραβες μας λένε πλέον πανάκριβους. Φαντάσου τώρα να σε λέει ο Άραβας πανάκριβο είναι περίεργο. Κύριε Νάζο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Θα ξανασυνδεθούμε μια από τις επόμενες μέρες, γιατί ψάχνω μια υπόθεση, στην οποία μπορείτε να με διαλευκάνετε ίσως. Φαίνεται ότι πέρα από το πρόβλημα με τις αποχετεύσεις που υπάρχει στη Μύκονο, τεράστιο πρόβλημα, πλημμυρίζουν κάθε καλοκαίρι αποχετεύσεις, γιατί δεν υπάρχει υποδομή για τόσο κόσμο. Υπάρχουν καταγγελίες, έχουν φτάσει σε μένα καταγγελίες, ότι κάποιοι συνεχίζουν να ρίχνουν τα λίμματά τους στη θάλασσα. Και πραγματικά, αν ήμουν Μυκονιάτης και έβγαζα το ψωμί μου από αυτό και έβλεπα κάποιον να πετάει στη θάλασσα, πραγματικά δεν ξέρω πώς θα διατηρούσα την ψυχραιμία μου. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία μας. Να είστε καλά. Ο Πέτρος Νάζος από το Μύκονος Live TV, ο άνθρωπος που έχει φωτογραφίσει κάθε διάσημο που έχει πατήσει το πόδι του στο νησί.